Όπως σας είπα, θα πάμε μετά την Πορτογαλία στην Σαουδική Αραβία και θα πάμε για να συναντήσουμε έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, μιας κατάστασης η οποία αφορά όλο τον πλανήτη, δεν αφορά μόνο εμάς εδώ στην Ελλάδα, έχει αποκλειστεί, όπως και πάρα πολλοί άλλοι βεβαίως, στη Σαουδική Αραβία, διότι οι διεθνείς πτήσεις δεν γίνονται πλέον στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού. Στράτος Κουκουλεκίδης, ο προπονητής ομάδας μπάσκετ Αλ Νάσρ στο Ριάντ, και ο Χαλ Γκαμπάρ δίπλα του, ο αθλητής, ο μπασκετμπολίστας, ο παίκτης της ομάδας. Στράτο Κουκουλεκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα από Ριάντ. Και καλησπέρα και στον Χαλ. Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα στο Ριάντ, πώς είναι τα πράγματα στη Σαουδική Αραβία? Όταν επικοινωνήσαμε το πρωί για να κανονίσουμε να σε έχουμε απόψε στην εκπομπή, μου έλεγες ότι έχουν σταματήσει οι διεθνείς πτήσεις. Έχει αρκετά κρούσματα η Σαουδική Αραβία? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έξαση τις τελευταίες μέρες. Ενώ ξεκίνησε τις πρώτες μέρες με πολύ χαμηλά νούμερα, το ζητούμενο τώρα είναι ότι έχει φτάσει στους 542. Το πιο παρήγορο είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νεκρός σε όλη τη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, αλλά όπως είπες και εσύ, είναι πολύ νωρίς ακόμη για κάποια συμπεράσματα. Ευελπιστούμε να είναι όλα τα πράγματα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Το κράτος έχει πάρει πολύ δραστικά μέτρα από την αρχή, σταματώντας πολλές υπηρεσίες. Πλέον υπάρχει απαγόρευση από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί για οτιδήποτε, δεν κυκλοφορεί ψυχή, είναι όλα κλειστά. Και υπάρχει αυτό το ωράριο, γιατί συνήθως ο Σαουδάραβας βγαίνει από τις 7 και μετά. Το πρωί υπάρχουν οι δουλειές, υπάρχει ο ήλιος, οπότε δεν κινείται κανένας έξω και βγαίνουν όλοι από τις 7 μέχρι τις 6 το πρωί. Είναι πειθαρχημένοι οι Σαουδάραβες, συμμορφώνονται στα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνησή τους? Ναι, σε αυτό το κομμάτι ναι. Θα έλεγα ότι υπακούνε πάρα πολύ σε οτιδήποτε έρχεται από το κράτος. Μάλιστα. Τώρα θα θέλαμε λίγο να μας... Θα θέλαμε λίγο να μας βοηθήσει να ακούσουμε και την άποψη του Χαλ. Πώς το βιώνει όλο αυτό? Καναδός είναι. Αν έχει επικοινωνία και με την πατρίδα του, πώς είναι εκεί τα πράγματα? Πόσο τον τρομάζει το γεγονός ότι δεν μπορεί να φύγει? Your opinion about the coronavirus, how you spent your time here, if you speak with your family, your wife, but your news. Yeah, obviously it's a tough situation to be in with this virus that's going on. It's obviously affecting the whole world, not just here in Saudi Arabia. So it's definitely a concern. And you know, both me and Coach Stratos, we've been away from home since August 2019. So it's been roughly about 8 months since we got to spend time with family. And you know, right now the best thing that we can do is just speak with our family long distance, but obviously it's a very difficult situation because, you know, the season's finished now, and at this point of the time with the crisis, this pandemic going on, we want to spend time with our family, right? Just as how the locals are here, get the opportunity to spend time with their family, we would like to do the same. And now it's a little bit difficult situation, just trying to find arrangements how we can get back to Greece and Canada. And yes, it's definitely been a tough situation to deal with. Λέει γενικά ότι είναι αρκετούς μήνες εδώ πέρα, ότι σίγουρα βιώνουμε μια κατάσταση πολύ πρωτόγνωρη και εγώ και αυτός. Σίγουρα θέλει να πάει στην οικογένειά του. Είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ. Αυτά που είπαμε και προηγουμένως, ότι οι αεροπορικές εταιρείες είναι αυτές οι οποίες μας κρατάνε εδώ ακριβώς και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και προσπαθούμε οι δυο μας να περνάμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις ώρες μας, για να μπορέσουμε να περάσουμε τις ώρες μέχρι την ώρα που θα μπορέσουμε να φύγουμε. Τώρα, Στράτο, εσύ έχεις κάποια επικοινωνία εκεί? Όντως είναι. Ο Χάλ είναι εδώ από πέρσι τον Ιούνιο, γιατί έχει και δεύτερο διαβατήριο.
ο ένας γονέας του γεννήθηκε εδώ και παίζει συνεχώς από τον Ιούνιο εθνική ομάδα και παιχνίδια. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ δύσκολο, έχει πολύ καιρό να δει την οικογένειά του, τους γονείς του και τη γυναίκα του. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά εσένα, έχεις επικοινωνία με την πρεσβεία μας στη Σαουδική Αραβία, έχεις πληροφόρηση αν θα μπορέσεις κάποια στιγμή, όπως και άλλοι Έλληνες σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο, ψάχνουν να βρουν τρόπους να φύγουν και να επιστρέψουν στην Ελλάδα? Έχω επικοινωνία με την πρεσβεία. Ο πρέσβης μου απάντησε σήμερα ότι δεν έχουν κάποια ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Οτιδήποτε είναι να αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της πρεσβείας. Ήδη έχουν τα τηλέφωνά μου, έχουν και το email μου. Οπότε είμαστε σε πλήρη επικοινωνία για να δούμε τι ακριβώς μέλη γενέστε. Άρα δηλαδή μόλις δημιουργηθούν προϋποθέσεις να γίνει μια πτήση, θα μπείτε σε αυτή την πτήση, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλοι Έλληνες εκεί, Στράτο, που όπως εσύ ψάχνουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα μιας πτήσης για την Ελλάδα? Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο από αυτούς, κατά πόσοι θέλουν να γυρίσουν πίσω ή δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός. Ναι. Αλλά υπάρχουν Έλληνες και εδώ, υπάρχουν Έλληνες και στον κόλπο γενικά, υπάρχουν Έλληνες που θεωρώ ότι κάποιοι από αυτούς θα θέλανε σίγουρα να γυρίσουν. Το θέμα είναι ότι η πρεσβεία είναι σε επικοινωνία πλέον μαζί μου, οπότε βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, την ερχόμενη Κυριακή σταματάει οι international artists που είχαν για 15 μέρες, λίγη η διορία αυτή που δώσανε, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Μπορεί να ανοίξουν κάποιες πτήσεις και να είμαστε τυχεροί να μας βγάλει η ομάδα κάποια εισιτήρια και να φύγουν. Εκεί ο κόσμος πώς το αντιμετωπίζει, τι καταλαβαίνεις, είναι φοβισμένος, προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτά που του ζητάει το κράτος, ούτως ώστε να μην πολύ βγαίνει, να μην εξαπλώνεται ο ιός, να πετύχουν σύντομα να το περιορίσουν το φαινόμενο και να μπουν σε μια κανονικότητα? Πώς είναι τα πράγματα? Δημήτρη, σου είπα και από την αρχή, είναι σε αυτά τα κομμάτια από πλευράς ποιες ανακοινώσεις κάνει το κράτος, είναι σε αυτά πάρα πολύ, ακούνε πάρα πολύ, έτσι είναι μαθημένοι και μπορώ να σου πω ότι όντως η κίνηση τα πρωινά είναι πάρα πάρα πολύ ελάχιστη. Βγαίνουν ανθρώπους που έβλεπα καθημερινά, πλέον δεν τους βλέπω. Εσείς βγαίνετε με τον ΕΧΑΛ? Καθόλου. Είστε συνεχώς μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, δεν ξέρω πού μένετε. Είστε συνεχώς μέσα πάντως. Είμαστε 14 μέρες εδώ κλεισμένοι στο διόροφο κτίριο που έχει η ομάδα. Μένουμε δίπλα-δίπλα. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι προπονητές εδώ ποδοσφαίρου και μπορούμε και κοιμούνται και αργά και μας κρατάνε λίγο συντροφιά. Αλλά εγώ και ο ΧΑΛ είμαστε, ας πούμε, 14 μέρες κλεισμένοι εδώ μέσα. Πώς του φαίνεται, είναι και νέο παιδί, πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα για τον ΧΑΛ? Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο? This is first time for you. How is difficult to, because you are young, how is difficult to stay at home every day? It's obviously a very difficult situation for me. We've basically been self-isolating in our own apartments and, you know, we're here by ourselves in a foreign country without really our friends and our family. So it's a very tough situation to be in, especially at a young age. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Γι' αυτό να είναι πρωτόγνωρη βασικά σε μια ξένη χώρα, χωρίς φίλους, χωρίς την οικογένεια. Και νομίζω ότι όπως και μαζί μιλάμε, αν δεν ήμασταν οι δυο μας, ένας από τους δυο μας μπορούσε να έχει άλλου είδους προβλήματα, αλλά είναι αισιόδοξος. Προσπαθείτε να κρατηθείτε από ό,τι καταλαβαίνω ένας από τον άλλον, Στράτο, αυτές τις μέρες. Αλλά είναι και νεαρός, και για μένα είναι πρώτη φορά αυτό το πράγμα και αυτός λόγω του ότι είναι νεαρός. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ. Και το πιο δύσκολο νομίζω είναι ότι το περνάς μακριά από το σπίτι σου, μακριά από την οικογένειά σου, γιατί αλλιώς θα το περνούσες εδώ, γιατί και εδώ κλειστήκαμε στην Ελλάδα, μέσα στα σπίτια μας, θα ήσουν με την οικογένειά σου. Αλλιώς τώρα σε μια άλλη χώρα, χωρίς την οικογένεια, χωρίς φίλους, χωρίς τίποτα.
αυτό που είπε και ο Χαλ προηγουμένως. Και επειδή συζητάμε πολύ, το πιο βασικό από όλα είναι ότι ήθελε να γυρίσει για ένα-δύο μήνες στον Καναδά και μετά να κοιτάξει, γιατί έχει πολλές προτάσεις εδώ στον κόλπο γενικά. Έκανε ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα φέτος. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Του είχε ανατρέψει όλο το σχεδιασμό του. Του είχε ανατρέψει. Όπως και για μένα, όπως και για πολύ άλλο κόσμο. Αλλά πάνω απ' όλα προέχει η υγεία. Αυτή τη στιγμή η υγεία, ο πόλεμος που έχει στηθεί απέναντι σε αυτόν τον δύσκολο ιό. Και το μήνυμα που στέλνουμε και εγώ και ο Χαλ είναι ότι μένουμε σπίτι. Δηλαδή έχουμε δει διαφορά. Μένουμε σπίτι. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια, να πάνε καλά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαουδική Αραβία, όπου είστε αποκλεισμένοι αυτή τη στιγμή και εσύ, στρατοβουλευτή, και ο αθλητής σου, ο Χαλ Γκαμπάρ, αθλητής της ομάδας σου, της ομάδας μπάσκετ Αλ Νάσρ στο Ριάντ. Να ανοίξουν οι πτήσεις, να μπορέσετε να πάρετε ένα αεροπλάνο, εσύ για την Ελλάδα, ο Χαλ για τον Καναδά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε από το Ριάντ. Suggest for the people in all the world. Follow the rules. People have to take it serious and self-isolate. I'm still seeing people that are still doing what they've been doing before. Going outside in large group gatherings. And if we really want to beat this virus, you got to really just listen to the government, self-isolate, and it's not about you, but it's also about the people around you as well. You don't want to affect other people. Δημήτρη, είναι αυτό το μήνυμα που είπα και εγώ και το είπε και πολύ πιο εμπεριστατωμένα, ότι ακούμε τις κυβερνήσεις, αυτή είναι η πλέον αρμόδιοι, να μείνουμε κλεισμένοι και να μην έχουμε έχουν πρόβλημα κάποιοι άλλοι από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και στους δυο σας στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Στράτος Γουγλεκίδης και ο Χαλ Γκαμπάρ. Θα προχωρήσουμε, θα πάμε στην τελευταία μας σύνδεση μακριά από την Ελλάδα, ακόμη πιο μακριά τώρα, στην Κίνα, εκεί όπου είναι ο Μπάμπης Γεωργάκενας, ένας Έλληνας καθηγητής, ο οποίος εργάζεται στην Κίνα, ο οποίος έζησε την περιπέτεια, έστω και όχι στο σύνολό της, γιατί όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα στην Κίνα υπήρχαν διακοπές, είχε έρθει στην Ελλάδα, επέστρεψε όμως και χρειάστηκε να μείνει πάρα πολύ καιρό μέσα στο σπίτι του. Λόγω της διαφοράς της ώρας δεν ήταν δυνατόν να έχουμε ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή με την Κίνα. Λίγο νωρίτερα μίλησε με τον Μπάμπη Γεωργάκενα ο Γιώργος Φακής. Θα πάμε αμέσως στη σύνδεση με Skype να ακούσουμε τι είπε για την εμπειρία που πέρασε όσο η Κίνα ήταν στα δύσκολα και το πώς είναι τα πράγματα εκεί τώρα και τι μήνυμα στέλνει σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Βλέποντας το θέμα θα ολοκληρωθεί και το σημερινό Atlas Sports, οπότε να το δείτε, να σας καληνυχτήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, να είμαστε καλά μέχρι τότε, με λιγότερα προβλήματα από τον κορονοϊό. Καλό βράδυ. Κύριε Γεωργάκη, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Εσείς φυσικά βρίσκεστε στην Κίνα, είστε διευθυντής σε ένα ιδιωτικό σχολείο εκεί πέρα κοντά στη Σανγκάη, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα στην Ελλάδα που αντιστέκεται, στην Ελλάδα που επιμένει και καλησπέρα στην πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι αλήθεια, είμαι τα τελευταία 5 χρόνια εργάζομαι στην Κίνα σαν εκπαιδευτικός και τον τελευταίο χρόνο είμαι διευθυντής ενός ιδιωτικού λυκείου, ενός διεθνούς σχολείου με Κινέζους όμως μαθητές, εδώ στην Τζάντζιαγκάνγκ, έτσι λέγεται η περιοχή, είναι αρκετά κοντά στη Σανγκάη. Είμαστε ένα σχολείο το οποίο απαρτίζεται από Κινέζους μαθητές, οι οποίοι όμως έχουν πάρει την επιλογή τους να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και κυρίως Μεγάλη Βρετανία, Αμερική και Αυστραλία, με αποτέλεσμα να τους διδάσκουμε ένα διεθνές σύστημα. Εμείς συγκεκριμένα τους διδάσκουμε το Βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης. Κύριε Γεωργάκη, προφανώς από τα λεγόμενά σας καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ιδιωτική πρωτοβουλία και στα σχολεία στην Κίνα, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, ότι στην Κίνα είναι όλα κρατικά. Όχι, υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το κράτος φυσικά έχει κάποιον έλεγχο, όχι οικονομικό φαντάζομαι, πέραν από τις φορολογίες, αλλά έχει έλεγχο στο στήσιμο της επιχείρησης, στους σκοπούς της επιχείρησης. Αλλά υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία και αναπτύσσεται πάρα πολύ δυναμικά, εξού και η ισχυρή κινέζικη οικονομία. Και υπάρχουν και πάρα πολλές πολυεθνικές σε όλους τους τομείς που έχουν τις έδρες στην Κίνα. Mm-hmm.
Φυσικά, σας έχουμε καλέσει για να μιλήσουμε για τον κορονοϊό, αυτόν τον φωνικό ιό που αυτή τη στιγμή έχει πάρει τη μορφή πανδημίας σε όλο τον πλανήτη σχεδόν και έχει έρθει και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας με κρούσματα και με θανάτους. Κύριε Γεωργάκη, όπως ακούμε και διαβάζουμε, η Κίνα πλέον δεν αντιμετωπίζει τον εφιάλτη του κορονοϊού, τον ξεπέρασε ως χώρα και η ζωή συνεχίζεται εκεί πέρα. Έτσι είναι ή εξακολουθούν να λαμβάνονται μέτρα, έστω και αν δεν είναι τόσο αυστηρά σε σχέση με την αρχή, σε σχέση με την έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα? Ναι, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε έναν χρόνο διαρκείας, να μην πούμε δηλαδή ότι τον ξεπέρασε. Η Κίνα τον ξεπερνάει τον κορονοϊό, όπως και ξεπερνάει και τα μέτρα και επιστρέφει η κανονικότητα. Αλλά όλα αυτά γίνονται σταδιακά, με πολύ αργά θα έλεγα βήματα. Για παράδειγμα, ακόμα οι μάσκες είναι επιβεβλημένες αν κυκλοφορήσεις έξω. Για παράδειγμα, τα σχολεία θα ξεκινήσουν την επόμενη Δευτέρα στις 30 του Μάρτη με παρουσία μαθητών και καθηγητών φυσικά, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να τηρήσουμε κάποιους πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες υγιεινής, στους οποίους δεν τηρούσαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, ακόμα και εγώ θα πρέπει να κάνω μάθημα με μάσκα στους μαθητές μου, οι μαθητές να κάθονται σε απόσταση ενός μέτρου από τον άλλον, να υπάρχουν κάποια μεγάλα διαλύματα των 20 και 30 λεπτών, στα οποία θα εκενώνονται οι αίθουσες και θα ανοίγουν τα παράθυρα ώστε να εξαερίζεται καλά ο χώρος. Θα γίνονται καθημερινές απολυμάνσεις μετά το τέλος των μαθημάτων και μια σειρά από μέτρα τα οποία τα συναντάς και στην καθημερινότητά σου. Η κανονικότητα επιστρέφει, όπως είπα πιο πριν, τα μαγαζιά σιγά σιγά ανοίγουν, ο κόσμος κυκλοφορεί, τα εστιατόρια άνοιξαν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο άνοιξαν και τα μπαράκια και είχαμε τη δυνατότητα λίγο να χαλαρώσουμε, αλλά ακόμα και εκεί τηρούνται κάποιοι κανόνες ασφάλειας. Κάθε πολίτης που ζει στη συγκεκριμένη περιφέρεια, αλλά φαντάζομαι αυτό θα ισχύει και στην υπόλοιπη Κίνα, έχει έναν κωδικό, έχει ένα QR code στο κινητό του, ο οποίος είναι στην ουσία ένα, ας το πούμε, πιστοποιητικό υγείας, το οποίο εφόσον είναι πράσινο, έχει τη δυνατότητα να κάνεις όλες τις δραστηριότητες που επιτρέπονται, δείχνει ότι είσαι υγιής. Εφόσον είναι κίτρινο, θα πρέπει να ελεγχθείς ιατρικά. Εφόσον είναι κόκκινο, θα πρέπει να μείνεις σε καραντίνα. Και για τους παλιότερους, εμένα αυτό μου θυμίζει τα τρία χρώματα που είχαν επιβληθεί τότε στον έλεγχο το 1978, στον έλεγχο των κατοικιών και των οικημάτων μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης. Αλλά προφανώς είστε νεότεροι και δεν το θυμάστε αυτό. Κύριε Γεωργάκη, την περίοδο της καραντίνας των σκληρών, αυστηρών μέτρων που είχαν επαρθεί στην Κίνα, εσείς δεν τη ζήσατε πολύ έντονα, καθώς ήσασταν στην Ελλάδα, ήσασταν εδώ στην Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο και μετά τον Φεβρουάριο ξαναγυρίσατε πίσω στην Κίνα. Πόσο καιρό χρειάστηκε να μείνετε κλεισμένο στο σπίτι σας όταν επιστρέψατε στην χώρα και πώς ήταν όλη αυτή η εμπειρία? Κοιτάξτε, ουσιαστικά από τις 16 του Φλεβάρη που έχω επιστρέψει στην Κίνα είμαι κλεισμένο στο σπίτι μου, χωρίς να μου έχει επιβληθεί αυτό. Εμένα δεν μου επιβλήθηκε, είχα την τύχη, επειδή ερχόμουν από την Ελλάδα όπου δεν είχε κρούσματα, επειδή μου έγιναν πολλοί έλεγχοι και βρέθηκα υγιής, δεν μου επιβλήθηκε κατοίκον, ας πούμε, περιορισμός. Μπορούσα από την πρώτη στιγμή να βγαίνω έξω, να πηγαίνω να κάνω τα ψώνια μου. Αλλά ήταν ένας αναγκαστικός, ας το πούμε, εγκλεισμός και καραντίνα δική μου για όλον αυτόν τον μήνα, θα έλεγα μέχρι τις 15 Μάρτη που άρχισε να χαλαρώνει πολύ περισσότερο η κατάσταση εδώ στην Κίνα, γιατί βγαίνοντας έξω δεν είχες και τι να κάνεις. Έπρεπε να φοράς τη μάσκα σου, να φοράς τα γάντια σου για να πας στο σούπερ μάρκετ, να κάνεις τα ψώνια σου, μετά να γυρίσεις, να απολυμανθείς. Στην επιστροφή πάντα μου ελέγχανε τη θερμοκρασία στην είσοδο της πολυκατοικίας με αυτά τα θερμόμετρα υπερήθρων που έχουν. Οπότε δεν ήταν και μια ευχάριστη κατάσταση το να κυκλοφορείς. Όταν δεν είχα, αν και δεν είχα τα περιοριστικά μέτρα να μένω σπίτι μου, είχα μιλήσει σε κάποιους συναδέλφους σας σε μια εφημερίδα και είχα πει ότι το να βγεις έξω και να κάνεις μια βόλτα σου θυμίζει ότι κάνεις μια βόλτα σε ένα προάβλιο νοσοκομείο. Έβλεπες μόνο ανθρώπους με μάσκες, ανθρώπους κατηφής, ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν να κάνουν κάτι συγκεκριμένο και επέστρεφαν. Οπότε πραγματικά μετά τη δεύτερη-τρίτη μέρα
δεν είχα και τη διάθεση να βγαίνω και να κάνω βόλτα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να περάσει και στους συμπολίτες μας, όχι να πέσουμε σε κατάθλιψη. Αλλά να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και να πούμε ότι όσο περισσότερο μείνουμε σπίτι και όσο περισσότερο κάνουμε αυτά που μας λένε, τόσο πιο γρήγορα θα απολαύσουμε και τον ήλιο και την παραλία μας και τα πάρκα μας και τη Χαλκιδική που έρχεται και πλησιάζει και το καλοκαίρι μας. Κύριε Γεωργάκη, επειδή προφανώς μπορεί να είστε στην Κίνα από το 2015 και να εργάζεστε εκεί, ωστόσο παρόλα αυτά παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην Ελλάδα, άλλωστε είστε και αντιπρόεδρος του Γαλανόλευκου Φάρου, δεν το αναφέραμε προηγουμένως. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί στην κατάσταση κατά κάποιο τρόπο που βρισκόταν η Κίνα πριν από περίπου έναν μήνα και κάτι. Έχει επιβληθεί από χτες απαγόρευση κυκλοφορίας στους κατοίκους της χώρας. Θεωρείτε ότι είναι σωστά αυτά τα μέτρα, πάρθηκαν νωρίς, πάρθηκαν την κατάλληλη στιγμή? Και τι λέτε στους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ελλάδα, στους φίλους σας και επικοινωνείτε μαζί τους? Κοιτάξτε, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Είπατε ότι είμαι αντιπρόεδρος στο Γαλανόλευκο Φάρο και πράγματι και χαρά μου και τιμή μου. Αλλά και πριν φύγω από την Ελλάδα, υπήρξε ένας ενεργός πολίτης στην πόλη μας και είχα δραστηριοποιηθεί και με τα κοινά της πόλης και με την πολιτική. Και ήμουν και μέλος πολιτικών παρατάξεων. Από φοιτητής και μετά. Οι περισσότεροι στην πόλη, άλλωστε, αυτό το ξέρουν για μένα. Γιατί το λέω αυτό? Όχι γιατί εξακολουθώ να ασχολούμαι με την πολιτική, αν και η πολιτική είναι τρόπος ζωής, αλλά με την ενεργό πολιτική έχω αποχωρήσει την τελευταία δεκαετία. Το λέω αυτό γιατί δεν έχω ποτέ στηρίξει ή ψηφίσει ή ταχθεί με τη συγκεκριμένη παράταξη που σήμερα κυβερνάει την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, το πιστεύω και το λέω ακράδαντα ότι οι επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι στιγμής είναι ίσως οι καλύτερες επιλογές όλων των χώρων, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο. Και της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο εμένα με έχει εκπλήξει πάρα πολύ ευχάριστα. Πιστεύω ότι τα μέτρα που παίρνονται πριν γίνει το κακό, παίρνονται για να προλάβουν τα χειρότερα, και αυτή η κλιμάκωση των μέτρων που ενδεχομένως να συνεχιστεί, νομίζω ότι φέρνει μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Παρατηρούσα πριν από λίγο την καμπύλη, τη γνωστή καμπύλη των κρουσμάτων, και υπάρχει μια σταθεροποίηση στον αριθμό των νέων κρουσμάτων πάρα πολύ έγκαιρα. Αυτό είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν σε σχέση με αυτά που γίνανε στην Κίνα που νίκησε τον ιό. Για παράδειγμα, κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί ενδεχομένως ευρέως. Στην Κίνα, και εδώ έρχεται το κράτος, όλος ο κρατικός μηχανισμός, μα όλος ο κρατικός μηχανισμός, επί 2 μήνες ασχολήθηκε μόνο με τον κορονοϊό. Όταν λέω όλος ο κρατικός μηχανισμός, λέω για παράδειγμα οι εφοριακοί, οι υπάλληλοι των διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι τραπεζικοί, ο οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος αποσπάστηκε για αυτό το κρίσιμο διάστημα στον τομέα της υγείας και του δόθηκε μια συγκεκριμένη αποστολή. Για παράδειγμα, πήγαινε έξω από πολυκατοικίες και κάνε θερμομετρήσεις. Πήγαινε στα αεροδρόμια και έλεγχε αυτούς που έρχονται. Πήγαινε και κάνε ενημέρωση στον κόσμο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επιστρατεύτηκε όλος ο κρατικός μηχανισμός, χωρίς να παραλύσει το κράτος, για να αντιμετωπιστεί ο εχθρός. Και επιστρατεύτηκαν όλες οι αντιμετωπίστηκε εν τέλει, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Το κλειδί για μένα, το κλειδί της αντιμετώπισης και εκεί που το έχει χάσει η Ευρώπη, ήταν στο γεγονός ότι περιχαρακώθηκε ο ιός σε μια περιφέρεια. Δηλαδή από τη στιγμή που ξέσπασε στο επίκεντρο στο Γουχάν, κάτι το οποίο δεν ακούγεται και νομίζω θα έπρεπε να ακουστεί πολύ δυνατά σε όλο τον κόσμο, είναι ότι από τα 3.500 θύματα που έχει η Κίνα από τον κορονοϊό, μόνο 100 είναι εκτός της περιφέρειας του Γουχάν. Σαν να λέμε ότι αν ο ιός είχε περιοριστεί μόνο στη Λομβαρδία, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη ενδεχομένως να είχε λιγότερο από 100 νεκρούς.
Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, κύριε Γεωργάκιανα. Στην Ευρώπη δυστυχώς έχει ξεφύγει, όπως φαίνεται, η κατάσταση με πολλές χώρες και ιδιαίτερα την Ιταλία και την Κίνα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι λένε στην Κίνα για όσους νόσησαν εκεί και έγιναν καλά. Υπάρχει άποψη ότι αυτός ο ιός, ο κορονοϊός, αφήνει κάποια προβλήματα στον οργανισμό. Μπορεί κάποιος να γίνει καλά, να το ξεπεράσει, αλλά να αφήσει κάποια προβλήματα ενδεχομένως στους πνεύμονες του ή στην υγεία του στη συνέχεια. Προς το παρόν, αυτό που ακούγεται είναι ότι αυτοί που έχουν νοσήσει και θεραπευτεί, και είναι πάρα πολλοί, μιλάμε για περίπου 80.000 άτομα στην Κίνα που έχουν ήδη αποδεσμευτεί από τα νοσοκομεία, δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Έχω ακούσει και εγώ αυτή τη θεωρία. Θέλω να είμαι σοβαρός, δεν είμαι γιατρός, αλλά θέλω να είμαι σοβαρός και θέλω να περιμένω. Μπορεί αυτά τα προβλήματα που λέτε να εμφανιστούν μακροπρόθεσμα. Αυτό όμως που είναι σίγουρο προς το παρόν και νομίζω έχει επιβεβαιωθεί και από τις ελληνικές αρχές, είναι ότι αυτοί που νοσούν και θεραπεύονται μετά έχουν μια σχετικά μεγάλη ανοσία στον ιό. Γιατί μιλώντας με τους φίλους μου στην Ελλάδα, βλέπω έναν πανικό και μια απόγνωση του στυλ «Ωραία, δεν μας πιάνει τώρα, ποιος μας λέει ότι δεν θα μας πιάσει μετά» ή «Μας πιάνει τώρα, βγαίνουμε και μετά αν μας ξαναπιάσει τι γίνεται». Το θετικό είναι αυτό, ότι υπάρχει η ανοσία και φυσικά όλοι έχουμε να περιμένουμε το εμβόλιο, έχουμε να περιμένουμε το φάρμακο, έχουμε να περιμένουμε τα γρήγορα τεστ. Ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα που άκουσα σήμερα από μια ξένη τηλεόραση είναι ότι ήδη στην Οξφόρδη οι ερευνητές έκαναν και δοκίμασαν και πέτυχε ένα τεστ το οποίο σου δίνει την απάντηση για το αν είσαι θετικός ή αρνητικός στον κορονοϊό μετά από μισή ώρα, από 30 λεπτά. Και αυτό το τεστ, από ό,τι άκουγα στις ειδήσεις, είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει μετά από 30 μέρες και στο εμπόριο ακόμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα. Πραγματικά θα βοηθήσει, νομίζω, πάρα πολύ και στην πρόληψη, αλλά και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως να έχουν τον ιό και να μην το γνωρίζουν. Κύριε Γεωργάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω η κουβέντα ήταν πολύ σημαντική για να δούμε και το επίκεντρο, από εκεί που ξεκίνησε ουσιαστικά αυτός ο ιός, πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση, πώς ξεπεράστηκε και πώς αυτή τη στιγμή η ζωή συνεχίζεται σε πολύ πιο στέρεες και πιο καλές βάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να κλείσω με μια φράση, αν έχω τη δυνατότητα. Παρακαλώ. Ότι ο ιός θα περάσει, το λέω αυτό με πάσα βεβαιότητα, θα περάσει και στην Ελλάδα, θα περάσει και στην Ιταλία, θα περάσει και στην Ευρώπη. Ας είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Να κάνουμε την αντεπίθεσή μας την επόμενη μέρα με όσο το δυνατόν λιγότερες πληγές. Να ετοιμάσουμε τα παιδιά μας για τις εξετάσεις, μιας και είμαι εκπαιδευτικός, εγώ θα πω τον πόνο μου, να ετοιμαστούν τα μαγαζιά, να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, να ετοιμαστούν τα ξενοδοχεία, όλες οι επιχειρήσεις του τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα να εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα στον χώρο του τουρισμού, για τον κόσμο που θα έρθει, να έχουμε τη δυνατότητα να τους ελέγχουμε και να κρατήσουμε την Ελλάδα μας καθαρή. Πάντως, μέχρι στιγμής η Ελλάδα, πιστεύω, τα πάει περίφημα.